παραπάνω από ευχαριστημένος θα πρέπει να είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Facebook, Mark Zuckerberg, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Τα καθαρά κέρδη του Facebook κατά το διάστημα αυτό διαμορφώθηκαν στα 791 εκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 138% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι διαφημίσεις αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων για το Facebook και αυτό επιβεβαιώθηκε και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014, κατά το οποίο τα έσοδα από τις διαφημίσεις διαμορφώθηκαν στα 2,68 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώντας αύξηση 67% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Μάλιστα, το 62% των διαφημιστικών εσόδων προέρχεται από τις διαφημίσεις σε κινητά και tablets. Οι νέες επενδυτικές δραστηριότητες, οι οποίες ανακοινώνει το τελευταίο διάστημα το Facebook, φαίνεται πως έχουν αρχίσει να αποφέρουν καρπούς στην εταιρεία, ωστόσο έχουν παράλληλα ως αποτέλεσμα και την αύξηση των δαπανών της εταιρείας. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014, οι δαπάνες του Facebook αυξήθηκαν κατά 22% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2013 και διαμορφώθηκαν στο ποσό του 1,52 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 ανακοίνωσε και η PepsiCo. Τα καθαρά έσοδα της εταιρείας σημείωσαν πτώση 2% και διαμορφώθηκαν στο ποσό του 1,98 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Η μείωση αυτή, ωστόσο, ήταν πολύ μικρότερη από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές, γι' αυτό και τα αποτελέσματα της εταιρείας χαρακτηρίζονται ως θετικά και είχαν ως συνέπεια και την αύξηση των μετοχών της σε επίπεδα ρεκόρ Τετάρτη. Η ανακοίνωση σειράς θετικών αποτελεσμάτων από τις αμερικανικές εταιρείες το τελευταίο διάστημα δίνει όθηση και στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Είναι ενδεικτικό πως την Τετάρτη ο δείκτης S&P 500 διαμορφώθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα καθώς έφτασε τις 1987,01 μονάδες, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την ψύχρεμη αντίδραση των αγορών στις ανεξελίξεις γεωπολιτικές κρίσεις.